Η υπόθεση είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο στις 18 Μαΐου του 2008. Μία πατρινή, η Αλεξάνδρα Σπιώτη, φέρνει στον κόσμο τρίδημα σε γνωστή ιδιωτική κλινική της Αθήνας με μαιευτήρα πατρινό γιατρό. Η γυναίκα πεθαίνει μετά τη γέννα. 9 χρόνια μετά εκδικάζεται η αγωγή που είχαν υποβάλει κατά τριών γιατρών και της ιδιωτικής κλινικής ο σύζυγος και τα τρία της παιδιά, σήμερα 9 ετών. Οι δύο αδερφές της και οι γονείς της. Για ψυχική οδύνη αλλά και διατροφή. Η απόφαση είναι καταπέλτης. Δύο γιατροί αθώνονται, όμως ο πατρινός μαιευτήρας και η ιδιωτική κλινική στην Αθήνα καλούνται να αποζημιώσουν την οικογένεια με ποσό που αγγίζει τις 500.000 ευρώ χωρίς τους τόκους από τότε. Τα τρία παιδιά, τα τρίδημα, δεν γνώρισαν ποτέ τη μητέρα τους. Μεγάλωσαν με τον πατέρα και με τη βοήθεια συγγενών. Η ζωή της οικογένειας άλλαξε σε μία ημέρα. Θα πρέπει να αναφέρουμε πως σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του πατέρα και συζύγου, μόνο ο πατρινός γιατρός επέμενε να γίνει ο τοκετός σε κλινική της Αθήνας. Κάτι για το οποίο είχαν εκφράσει ενστάσεις τόσο η αείμνηστη γυναίκα, αλλά τόσο και ο σύζυγός της, όμως ο μαιευτήρας τους διαβεβαίωνε πως θα ήταν καλύτερα. Το δικαστήριο αναγνώρισε σοβαρές ευθύνες τόσο στο μαιευτήρα όσο και στην κλινική για την τραγική εξέλιξη της υπόθεσης που είχε ως αποτέλεσμα το μοιραίο, τον θάνατο της γυναίκας μετά από τη γέννα. Άλλωστε και το ποινικό δικαστήριο είχε καταδικάσει τον πατρινό μαιευτήρα. Αξίζει να σημειωθεί πως η ιδιωτική κλινική δήλωνε μέσω των δικηγόρων της πως για ό,τι συμβαίνει στο χώρο της δεν φέρει καμία ευθύνη παρά μόνον οι γιατροί που κάνουν επεμβάσεις. Πως προσφέρει δηλαδή μόνο ξενοδοχειακή κάλυψη. Κάτι που φυσικά δεν δέχτηκε το δικαστήριο. Το δικαστήριο αποφάσισε να δοθεί αποζημίωση για ηθική βλάβη 80.000 ευρώ σε κάθε παιδί, 60.000 ευρώ στο σύζυγο, 40.000 ευρώ σε κάθε έναν από τους δύο γονείς της Αλεξάνδρας και 25.000 ευρώ σε κάθε αδερφή. Η διατροφή ορίστηκε σε 90 ευρώ το μήνα για τον πατέρα και 40 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί από την ημέρα θανάτου της μάνας. Δικηγόρος πολιτικής αγωγής ήταν ο πατρινός Θεόδωρος Τζαμαλούκας, ενώ τον γιατρό και την κλινική υπεράσπιζε το γραφείο του Παύλου Σαράκη.